Θανάση Μητσόπουλο. Κάτοικος Κιέβου, να δούμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Κίεβο. Κύριε Μητσόπουλε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Όπως είδαμε, ενημερωθήκαμε και από τα διεθνή μέσα, είχαμε το πρωί μια ισχυρότατη έκρηξη στο Κίεβο σε ένα εμπορικό κέντρο και έχουμε και εικόνες που μπορούμε να δούμε τόσο από τη στιγμή της έκρηξης, αλλά και τα χαλάσματα τα οποία άφησε πίσω του. Ναι, είναι μια ισχυρότατη έκρηξη στο Παντόλ. Είδα βίντεο από αυτή την έκρηξη, οι οποίοι είχαν τραβηχτεί από στατικές κάμερες. Φαίνεται σαν να υπάρχει μια τεράστια έκρηξη κάποιων εφλέκτων υλικών. Δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω, αλλά τεράστια έκρηξη. Βεβαίως εκεί δίπλα ή επάνω εκεί βρισκόταν ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο κατεστράφει από ό,τι φαίνεται ολοσχερός. Τώρα αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε στους δέκτες μας την ώρα της έκρηξης, την ώρα που σημειώθηκε αυτή η έκρηξη τα ξημερώματα. Βλέπετε, είναι τεράστια αυτή η έκρηξη. Και είδα ένα τεράστιο κρατήρα επίσης, ο οποίος έχει δημιουργηθεί εκεί γύρω. Αλλά εκτός από το Κίεβο υπήρχαν και άλλες βραδινές επιδρομές ή εκρήξεις σε άλλα μέρη της Ουκρανίας και στη Ρόβνα, σε μια δυτική πόλη και βεβαίως τα ξέρετε και στην Οδυσσό. Υπάρχουν κανονιοβολισμοί μεταξύ του στόλου της Οδυσσού και του στόλου που είναι έξω από την Οδυσσό και από την πλευρά της Οδυσσού, από ό,τι ξέρουμε. Ότι γράφουν οι πηγές μας εδώ. Ναι, δυστυχώς καταγράφονται και 6 νεκροί από τη σημερινή επίθεση στο εμπορικό κέντρο. Και τώρα είναι οι πρωινές εικόνες που μας ήρθαν από το Associated Press που δείχνουν πραγματικά έχει καταρρεύσει σχεδόν όλο το εμπορικό κέντρο, δεκαόροφο κτίριο. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ουκρανική πρωτεύουσα και τις προηγούμενες μέρες. Πώς κυλάει η καθημερινότητά σας? Η καθημερινότητα είναι μονότονη, διότι γενικά ο κόσμος, ο πολλής κόσμος δεν δουλεύει. Τα πάντα είναι κλειστά σχεδόν, εκτός από καταστήματα, μερικά καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία. Γενικά τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Οπότε ο κόσμος είναι είτε μέσα στα σπίτια του ή βγαίνει για να αγοράσει κάτι, να κάνει κάποιο ψώνιο πολύ αναγκαίο. Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ, πολλά σούπερ μάρκετ μάλλον είναι κλειστά. Αρκετά από αυτά δεν έχουν βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο μπορεί κάποιος να βρει, υπάρχουν μικρά καταστήματα ή άλλα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν τρόφιμα που χρειάζονται, όχι όμως όλα τα τρόφιμα. Παρουσιάζονται κάποιες, εσείς στο σπίτι έχετε υπάρχει από όλα τα προϊόντα που χρειάζεστε για τις επόμενες μέρες? Ναι, εγώ έχω. Επίσης μην ξεχνάτε ότι το Κίεβο ακόμα δεν είναι αποκλεισμένο ολοκληρωτικά. Η νότια πλευρά του Κίεβου και ο δρόμος προς Οδυσσό είναι ανοιχτός. Οπότε μπορεί να υπάρξει από εκεί τροφοδοσία. Μάλιστα. Υπάρχουν και μηνύματα συνεχώς από τις τοπικές αρχές να παραμένετε στο σπίτι. Πριν από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αρκετές μέρες κέρφιου, περιορισμό στο σπίτι. Εσείς, η πρόσβαση σε τηλεφωνία, διαδίκτυο τώρα βλέπουμε πώς έχετε. Είναι συνεχιζόμενη η παροχή αυτών των υπηρεσίων ή έχετε μεγάλες διακοπές? Εγώ τουλάχιστον δεν έχω. Είναι συνεχιζόμενη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούμε σιρήνες, ακόμα και την ημέρα. Πριν από λίγο είχαμε αντιαεροπορικά τα οποία ακούστηκαν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον από μακριά ακούστηκε πάλι ένα αντιαεροπορικό. Αντιαεροπορικό. Μάλιστα, υπάρχουν, επειδή βλέπουμε στην Μαριούπολη, η οποία φαίνεται πως έχει ισοπεδωθεί, η εικόνα στους δρόμους του Κιέβου είναι παρόμοια, βλέπουμε κατεστραμμένα κτίρια νεκρούς στους δρόμους κλπ. Ή δεν υπάρχουν τέτοιες εικόνες? Όχι. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία. Είναι ακόμα, μάλλον, θα έλεγα ότι είναι λίγα τα σημεία που έχουν πέσει αυτές οι ρουκέτες. Δεν είναι κατάσταση Μαριούπολης, οπωσδήποτε δεν είναι κατάσταση Μαριούπολης, αλλά οι δρόμοι γενικά είναι έρημοι από ανθρώπους και από αυτοκίνητα. Κυκλοφορούν πάρα πολύ λίγοι. Φοβάστε, κύριε Μητσόπουλε, έχετε αυτό το συνεχόμενο αίσθημα του φόβου? Κοιτάξτε, όταν πέφτουν τέτοιου είδους ρουκέτες, οπωσδήποτε κανείς φοβάται. Δεν μπορεί να πει δεν φοβάται. Και αν πέσει δίπλα σου και σπάσουν τα τζάμια του σπιτιού, τότε βεβαίως ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά σου. Κάνατε κάποια σκέψη για να φύγετε, να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Ακόμα όχι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι θα γίνει με το Κίεβο τελικά. Όλα δείχνουν το Κίεβο ότι θα γίνει επίθεση στο Κίεβο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Έχετε εικόνα το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα ρωσικά στρατεύματα, πόσο μακριά από το κέντρο? Το πρωί διάβαζα στα 25 χιλιόμετρα. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες?
Ναι, είναι εκεί. Είναι στα 24 χιλιόμετρα. Είναι στην πόλη Ιρπέν Μπούτσα, στα βόρεια του Κιέβου. Καθώς επίσης υπάρχουν και στα ανατολικά του Κιέβου, μετά από το αεροδρόμιο, σε μια απόσταση από το αεροδρόμιο μερικών χιλιομέτρων, υπάρχουν και εκεί στρατεύματα. Δηλαδή, επίσης υπάρχουν και στα δυτικά, γύρω στα 30, παραπάνω από τα 30 χιλιόμετρα. Η μόνη οδός η ελεύθερη για το Κίεβο παραμένει η νότιος κατεύθυνση. Μάλιστα. Τι γίνεται και στους σταθμούς στο μετρό εκεί, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες ως καταφύγια? Υπάρχει ακόμα κόσμος μέσα ή έχουν εκκαινωθεί τα περισσότερα καταφύγια? Όχι, ο κόσμος υπάρχει. Υπάρχει, βέβαια υπάρχει λιγότερος, γιατί έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε ναι, υπάρχει ακόμα. Ναι. Να πούμε πως... Και νομίζω ότι αν ενταθούν οι βομβαρδισμοί, πάλι θα επιστρέψουν και θα είναι πάρα πολλοί. Είχατε πάει και εσείς σε καταφύγιο κάποια στιγμή? Εγώ απλώς είχα δει. Δεν είχα πάει για να μείνω βραδιά. Μένω στο σπίτι μου στο υπόγειο. Καλή δύναμη. Κουράγιο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να παραμείνετε ασφαλείς. Όταν και εφόσον ευχαριστώ. Αποφασίσετε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, καλή τύχη. Να είστε ευχαριστώ. Καλά.